ήθελα να ενημερώσω τους δημότες του Δήμου Ερμιονίδας ότι όπως είχα επισημάνει αρχές του μήνα του Γενάρη ότι εγώ και ο κύριος Αποστόλου, ουσιαστικά δηλαδή εκπρόσωποι της μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΕΡ, είχαμε καταψηφίσει τον προπολογισμό της Δημοτικής Επιχείρησης. Και ήταν δικαίωμά μας, σύμφωνα με τις πάγιες θέσεις της παράταξης, αν θέλετε τη δικιά μου, είδα κάποια σημαντικά θέματα τα οποία έπρεπε να τα πω και στους δημότες, αλλά να ενημερώσω, αν θέλετε, και την αποκεντρωμένη διοίκηση Πελοποννήσου για την υφιστάμενη κατάσταση, την τραγική υφιστάμενη κατάσταση της ΔΕΕΡ, όπως αυτή παρουσιάστηκε 31 Δεκεμβρίου του 2021 στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο. Μιλήσαμε τότε και είχα πει ότι πέρα από τις διαπιστώσεις μας για έναν ελληματικό, ψεύτικο και αν θέλετε μη πραγματικό προϋπολογισμό, υπήρχαν πάρα πολλά θέματα τα οποία είχαμε διαπιστώσει και τα είχαμε γνωστοποιήσει στα ΜΜΕ του νομού μας, ότι το πρόβλημα του προϋπολογισμού δεν είναι ότι είναι ένας ελληματικός προϋπολογισμός και ότι είναι ότι είναι η τραγική κατάσταση της ΔΕΕΡ. Λοιπόν, και κάποια στοιχεία τα οποία είχαμε επισημάνει ήταν η ανυπαξία του τεχνικού προγράμματος, ήταν ότι δεν υπήρχε ξεκάθαρη γραμμή όλα αυτά τα χρόνια, 2 χρόνια και 4 μήνες της προηγούμενης διοίκησης, η οποία έληξε η διοίκηση προσωρινά, αλλά τώρα ανανεώθηκε για τα επόμενα 2 χρόνια με μια άτυπη και ομοίου ουσιαστική αλλαγή προσώπων. Ουσιαστικά ότι ήταν ένα ελληματικό τεχνικό πρόγραμμα. Είδαμε επίσης ότι δεν είχε προσαρμοστεί στις διατάξεις του νόμου σχετικά με την καθορισμένη τιμολογιακή πολιτική που πρέπει να έχουν οι ΔΕΕΡ όσον αφορά τις δημοτικές ενότητες, σε αυτές που έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές και σε κάποιες άλλες που δεν έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές σε σχέση με το 80%. Επίσης είχαμε επισημάνει ότι οι ανταποδοτικές υπηρεσίες πρέπει αυτές να και η πληρωμή από τους δημότες των ανταποδοτικών υπηρεσιών με βάση αυτό το ποσό που πληρώνουν μέσω από τον λογαριασμό του νερού πρέπει να επιστρέψει σε αυτούς μέσω ενέργων και αυτό δεν υπήρχε πουθενά. Καθώς επίσης για την πλασματικότητα όσον αφορά των επιδιωκόμενων στόχων. Γιατί δεν υπήρχε σοβαρή αιτιολόγηση πώς θα εξοικονομήσουν αυτά τα χρήματα τα οποία λένε στον προϋπολογισμό. Από την άλλη πλευρά είχαμε επισημάνει ότι η εικόνα της να έχει απαιτήσεις προς τον κόσμο 1.800 ήταν εντελώς εξωπραγματική. Βεβαίως όμως από την άλλη πλευρά χρωστάει η ΔΕΕΡ τόσο ΔΕΗ όσο δάνεια όσο και σε επιστωτές άλλο ένα 200. Άρα λοιπόν γι' αυτό λέμε ότι η κατάσταση της ΔΕΕΡ είναι τραγική όσον αφορά την οικονομική της κατάσταση. Λοιπόν, αυτά τα είχαμε επισημάνει. Και αυτά τα εμείς λοιπόν, εγώ λοιπόν οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΕΡ στείλαμε αν θέλετε την αναφορά μας στην αποκεντρωμένη να ασχοληθεί και αυτή με ουσιαστικό τρόπο στον προϋπολογισμό της ΔΕΕΡ. Και την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη Παρασκευή, μας κοινοποιήθηκε η απόφαση της αποκεντρωμένης που ακυρώνει τον προϋπολογισμό. Ακυρώνει τον προϋπολογισμό, άρα λοιπόν η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυσης Αποκέντρωσης δεν έχει ψηφισμένο προϋπολογισμό και πρέπει να ξανασυνεδριάσουμε. Και όχι μόνο να ξανασυνεδριάσουμε, αλλά πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές για να μπορέσει να εγκριθεί ο προϋπολογισμός. Και η βασική αλλαγή ότι πρέπει να χαραχθεί μια νέα ορθολογική πολιτική όσον αφορά τιμολογική πολιτική για όλο το Δήμο Ερμιονίδας, τόσο στην ενότητα του Κρανιδίου όσο και της Ερμιώνης. Εγώ έχω επισημάνει εδώ και καιρό τις πάγιες θέσεις μου ότι εάν αυτή η επιχείρηση ουσιαστικά οδηγείται σε αυτό το αδιέξοδο, κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξει η σοβαρή συζήτηση πώς, τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, εγώ είχα μιλήσει και αν θέλετε και στην προεκλογική περίοδο πριν 2,5 χρόνια για δημοτική υπηρεσία ίδρυυσης στο Δήμο μας. Γιατί μια επιχείρηση η οποία ιδρύθηκε, λειτουργεί, αλλά είναι εντελώς ελληνικηματική και υπάρχει κακό διοίκηση και δεν υπάρχουν σοβαρές, αν θέλετε, παρεμβάσεις για να έχει μια προοπτική και να υπάρχει μια προοπτική εξυγίασης, τότε είμαστε αναγκασμένοι να σκεφτούμε και τη λύση δικιά μου, που εγώ προτείνω εγώ. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά όμως, σίγουρα, όπως έχω πει και έχω δηλώσει, το πρόβλημα δεν είναι, αν θέλετε, να έχουμε μια λογική απλής διαχείρισης των πραγμάτων.
Το πρόβλημα είναι να παίρνουμε αποφάσεις γενναίες, αποφάσεις σημαντικές, το πώς θα καταφέρουμε να, αν θέλετε, και για τη ΔΕΑΕΡ, να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Κάποιοι παραμένουν στη λογική μιας απλής διαχείρισης, να παίρνουν τους μισθούς τους, χωρίς να γίνεται σοβαρό έργο σε συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα και σε συγκεκριμένα νομικές επιχειρήσεις. Είναι γεγονός λοιπόν ότι οι αλλαγές που ήρθαν μετά την έλευση των 2 χρόνων και 4 μηνών της παρούσης Δημοτικής Αρχής δεν ενθουσίασαν κανέναν και αν θέλετε όχι μόνο δεν ενθουσίασαν, υπάρχουν κριτικοί και όχι μόνο κριτικοί, οδήγησαν και σε παρετήσεις, αναξιοποιήσεις και σοβαρά θέματα. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτό είναι θέμα της παράταξης που διοικεί το Δήμο. Εμένα δεν θα ασχοληθώ με αυτό. Εγώ με προβληματίζει όμως ότι να υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης. Αν κάποιος απέτυχε σε μια επιχείρηση ή αν κάποια υπάρχουν προβλήματα σε ένα νομικό πρόσωπο, είτε στη διοίκηση του Δήμου ευρύτερα, τι πρέπει να κάνουμε να γίνουν συγκεκριμένες αλλαγές να διορθωθούν. Βεβαίως η ουσία είναι ότι η Δημοτική Αρχή ουσιαστικά θα ολοκληρώσει, έχει την ευθύνη τη διοίκηση του Δήμου, έχει άλλα 2 χρόνια, αν θέλετε, να ασκήσει την διοίκηση όπως αυτή κατανοεί. Εμείς θα παίξουμε το θεσμικό μας ρόλο. Θα ανταποκριθούμε στο θεσμικό ρόλο. Ποιος είναι ο θεσμικός ρόλος? Βεβαίως, όταν υπάρχει θετικό έργο και αν θέλετε και βεβαίως πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση να τη στηρίξουμε και αν θέλετε και να πιέσουμε την επιτάχυνση του δημοτικού έργου, από την άλλη πλευρά όμως, όταν θα βλέπουμε λαθεμένες αποφάσεις, αποφάσεις οι οποίες καταστατηγούν την νομιμότητα, θα είμαστε εδώ να παρεμβαίνουμε, να λέμε την άποψή μας και να ασκήσουμε όλα τα μέσα που μας δίνει ο νομοθέτης για να ασκήσουμε μια προγραμματική, υπεύθυνη και σοβαρή αντιπολίτευση. Η παράταξή μας είναι μια παράταξη υπεύθυνη, η οποία έχει δείξει δείγματα γραφής, στηρίζει εκεί που πρέπει να στηρίξει, αλλά όταν βλέπουμε αδυναμίες, είμαστε εδώ να λέμε τις αλήθειες και να λέμε αυτά που πιστεύουμε. Έχουμε μια μεγάλη εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση, που μας δίνει τη δυνατότητα να παρεμβαίνουμε. Και να παρεμβαίνουμε γιατί εμείς επιλέξαμε να είμαστε ανεξάρτητοι. Εννοώ δηλαδή να μην έχουμε εξαρτήσει από κανέναν. Έχουμε την ελευθερία του λόγου, την ελευθερία της έκφρασης. Λοιπόν, άρα λοιπόν και από την άλλη πλευρά λοιπόν θα ασκήσουμε το θεσμικό μας ρόλο. Κάποιοι πιστεύανε και πιστεύανε ότι τα κάνουν όλα τέλεια και ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Υπάρχει αντιπολίτευση, υφίσταται αντιπολίτευση από την πρώτη στιγμή. Απλώς το σύστημα αυτό εμείς είμαστε καλοπροαίρετοι και λέμε ότι πάντα πρέπει να μας ενδιαφέρει το καλό του τόπου. Άρα τα θετικά πρέπει να τα στηρίζουμε, αλλά τα αρνητικά θα είμαστε αντίθετα με κάθε τρόπο και βεβαίως θα προασπίσουμε τα συμφέροντα του Δήμου και των Δημοτών μας. Είδατε ότι πριν 1,5 μήνα έχουμε ένα συντονισμό όλων των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Αυτό θα συνεχιστεί. Λοιπόν, οι σύμβουλοι λοιπόν, βεβαίως τώρα αυτή τη στιγμή, οι σύμβουλοι που είμαστε στις δυνάμεις της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, έχουμε εκφραστεί ότι θα συνεργαστούμε για να έχουμε μια ενιαία στάση σε κρίσιμα θέματα. Όλοι μαζί. Και βεβαίως αυτή τη στιγμή, τώρα, με τις εξελίξεις που έχουν προκύψει, βεβαίως απευθυνόμαστε και σε άλλους ανθρώπους, οι οποίοι ουσιαστικά διαχωρίσαν τη θέση τους.